Τι τώρα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Με μεγάλο πρίμα από το Μαρινάκι από την άλλη μεριά. Ο ΠΑΟΚ πάει για δύο αποτελέσματα από εδώ. Φλόρικο το γήπεδο θα είναι. Δίχτυα θα πέσουν. Τάφροι θα υπάρχουν. 2.000 αστυνόμοι θα είναι. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ λένε το προτάσμα να πάρουμε μαγκές και κοτρώνες πετούσαμε. Κάναμε λαό. Τώρα έχουμε μεγάλο πρόεδρο. Δεν χρειάζονται αυτά. Τα γυαλιά μου μέσα. Λοιπόν. Κοιτάξτε, αν το παιχνίδι πάει στο χώρο του κέντρου, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος εκεί. Πάει τελείως, δεν υπάρχει θέμα. Αν όμως το παιχνίδι πάει στις πλευρές, εκεί ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερος. Για μένα είναι σκακιάρα. Σταμάτα ρε και για σένα, και εγώ μιλάω τώρα. Για μένα είναι σκακιάρα το μάτς. Άστο ρε, μην το γάμας. Άστο μάτς, θα σου το πω εγώ τι είναι. Δεν υπάρχει κόφτης καθαρός να κόψει το Φορτούνι. Τον παίζουνε ζώνη. Αυτός είναι πολύ δαιμονισμένος. Πολύ καλός. Εκεί θα πρέπει η άμυνα του ΠΑΟΚ να είναι πιο μπροστά από τα center back. Μην πέφτει στα center back ο Φορτούνης. Θα δοθούν στη μένα κτλ. Επίσης έμαθα από Αλέφαντο ότι θα ψηλώσουν πολύ την ομάδα τους γιατί φοβούνται πολύ τον ΠΑΟΚ στα στημένα. Θα έχουν και παίκτη πάνω στο Βαρέλα στο στημένο χτύπημα. Δικό τους. Δεν ξέρω. Ψέ μου άψελος. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί. Μπορεί να βάλει το Χασάν. Δεν ξέρω. Θα έχουν παίκτη πάνω στο Βαρέλα. Όχι ζώνη. Θα ψηλώσουν. Και ότι ο Ολυμπιακός δεν θα βγει μπροστά πολύ από την αρχή. Θα κάνει ένα παιχνίδι να φύγει το πρώτο 20 λεπτό. Εκεί πέρα ο Ολυμπιακός δηλαδή θα πει πάω για δύο αποτελέσματα, πάω για ένα αποτέλεσμα, γαμάω και τέτοια. Θα κάτσει λίγο πίσω. Θεωρώ ότι η τετράδα της άμυνας του ΠΑΟΚ είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση αμυντικά, όπως και ο Πασχαλάκης. Αλλά βλέπω ότι τα εξτρέμ του Ολυμπιακού έχουν ανέβει πάρα πολύ και σε εκτέλεση και σε δημιουργία, ας πούμε, assist και τέτοια. Υπάρχουν κενά με τον Βιερίνη αμυντικά. Είναι η κακή πλευρά του ΠΑΟΚ από εκεί αριστερά που μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακός και σε κόντρα. Γιατί ο Βιερίνη θα πάρει όλη την πλευρά και να παίξει ο Καλτουρί λίγο πιο χαφ. Δεν ξέρω αν τα είδαν αυτά οι προπονητές. Εγώ βλέπω ότι αν δεν βάλει ο ΠΑΟΚ γκολ από στημένη φάση, και αυτός θα δυσκολευτεί. Και αυτός θα δυσκολευτεί. Φυσικά ο Μπίζεσμαν, ο Ζαμπά και ο Ακποπ έχουν ανεβάσει τον ΠΑΟΚ σε επίπεδο ταχύτητα, δημιουργία και εκτέλεση. Δηλαδή πολύ καλύτερος ο ΠΑΟΚ από Πέλκα, Λιμιό και Πρίγιοβιτς, και αριστερά βάλει όποιον θες. Είναι πιο καλός ο ΠΑΟΚ μεσοεπιθετικά. Εκεί ο ΠΑΟΚ που χάνει είναι στα χαφ και αυτός ο Ολιβέρα που είδα. Θα τα πούμε μετά αυτά. Θα τα πούμε. Ναι, δεν μου έκανε και πολλά πράγματα. Εγώ βλέπω να προηγείται ο Ολυμπιακός 1-0 και μετά ο ΠΑΟΚ να πέσει σε ένα επιθετικό κρεσέντο και να ισοφαρίζει προς το τέλος του αγώνα και να είναι στο 1-1. Γκολ, γκολ, 1-1 χ. Πιθανότητα μανούρας είναι αν προκαλέσουν αυτοί. Ναι, η μανούρα μπορεί. Να γίνει στον αγωνιστικό χώρο η μανούρα. Έξω δεν πρόκειται να γίνει. Θα είναι πολύ, Δελασάλ και πολύ και οι μπράβοι που θα είναι οι 300, οι security. Δεν θα είναι security αυτοί που πάνε και τους λέει ο παδός φυγέ μισθός και να πάτσουν. Είναι τσετσένοι χωρίς αυτιά. Ναι, ναι, η εκκλησία θα είναι η Θαράπης.